Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι ένας τρελός κόσμος εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Σήμερα ο Κώστας Μπετινάκης απουσιάζει λόγω ευχάριστων οικογενειακών υποχρεώσεων, καθώς παντρεύεται η κόρη του. Εμείς εδώ όλοι να του ευχηθούμε τα καλύτερα, τόσο για εκείνον όσο και για την οικογένειά του. Και να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας θέματα. Τρόικα Ηρώδης είναι ο τίτλος του πρωτοσέλιδου του Ζούγκλα.gr. Και αναφέρεται φυσικά στο πρότυπο εθνικό νηπιοτροφείο Καλυθέας, το οποίο απειλείται με τερματισμό της λειτουργίας του έπειτα από 101 χρόνια που υπάρχει και όλα αυτά λόγω ελλιπούς κρατικής χρηματοδότησης. Στο Ίδρυμα φιλοξενούνται σήμερα 28 παιδιά από 2,5 έως 5,5 ετών, εκ των οποίων τα 21 διαμένουν μόνιμα εκεί. Το συγκεκριμένο θέμα παρουσιάστηκε στην εκπομπή Μαγκαζίνο Live και στη συνέχεια στη Ζούγκλα. Το παρακολουθήσαμε χθες και χθες αναλυτικά στην εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Ας περάσουμε να δούμε το σχετικό απόσπασμα και θα συνεχίσουμε σχολιάζοντάς το. Σκέψεις, πλεγμένα συναισθήματα, συγκίνηση, ζεστασιά, απορία, θλίψη, αγανάκτηση και θυμός είναι μόνο μερικά από αυτά που μπορώ να περιγράψω όταν αντίκρισα την αυλή του πρότυπου εθνικού νηπιοτροφείου. Αναζήτησα εκείνο το στοιχείο που ήλπιζε να με πείσει ότι είναι φυσιολογικό για μια μητέρα να αποχωρίζεται το παιδί της επειδή δεν μπορεί να το συντηρήσει, επειδή δεν μπορεί να του προσφέρει ούτε τα βασικά. Και τότε έρχεται η στιγμή που ο άδειος χώρος του προάβλου πλημμυρίζει παιδικές φωνούλες και πρόσωπα χαμογελαστά, που όμως κρύβουν μια μελαγχολία μέσα τους. Τη μελαγχολία εκείνη που τα παιδιά μπορούν να εξηγήσουν με τον πιο απλό τρόπο. Την έλλειψη της οικογένειας. Είναι συγκλονιστική η στιγμή εκείνη που τα παιδιά αναζήτησαν σε μένα τη μητρική φιγούρα, με περικύκλωσαν και με φώναξαν «Μαμά». Που γεννιόμουν να σχολάγανε οι μοίρες. Λίγη ζεστασιά και μια αγκαλιά ήταν αρκετά, αλλά για λίγο, γιατί η παιδική τους ψυχή δεν θα σταματήσει να αναζητά το χάδι της μαμάς του. Και αν υπάρχουν παιδιά που γεύονται τη μοναδική μητρική αγκαλιά για λίγα 24 ώρα, υπάρχουν και εκείνα τα παιδιά που μένουν στον νηπιοτροφείο συνέχεια. Για αυτά τα παιδιά, τα Σαββατοκύριακα δεν έχουν τη μορφή της οικογένειας. Με πήρες κάποτε από το χέρι και δεν σε ρώτησα που πάμε. Σου πάμε, σένα δεν φοβάμαι. Μάνα καλή, μάνα μου έρμη. Τίποτα δεν είναι εύκολο και δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη από την Χρυσούλα. Μια 45χρονη μητέρα που η ζωή της δεν στρώθηκε με κόκκινα χαλιά και τριαντάφυλλα. Μια μητέρα μόνη της που κάθε βράδυ μετρά την αποσία της κορούλας της. Αυτό δεν χωράει κανένα συμβιβασμό. Κι ακόνιζα παιδάκι πράμα τα νύχια μου και το μυαλό μου. Και σε αυτό το σημείο δεν χρειάζονται περισσότερα λόγια, γιατί η αλήθεια της ζωής αυτής της μάνας είναι πιο ισχυρή από οτιδήποτε άλλο. Πριν ένα χρόνο φέρατε τη μικρή σας εδώ, κυρία Χρυσούλα. Έμεινα άνεργη και κάτω από το βάρος του οικονομικού αδιεξόδου δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Στην αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολα και για μένα και για εκείνη. Ξανά θα περπατήσουμε ξανά. Ακόμα και το φαγητό το καθημερινό ήταν πρόβλημα. Ναι, ήταν και αυτό πρόβλημα. Συναλείπεις κάθε βράδυ από εδώ. Μπαμπάς δεν υπήρχε στο σπίτι. Ανήκει σε μονογονεϊκή οικογένεια η νεκταρίτσα μου. Κι εγώ ένα φάντασμα στον κόσμο του κλεισμένο. Όταν ήρθατε εδώ και είχατε πάρει την απόφαση ότι δεν γίνεται, δεν μπορείτε να αντικρατήσετε άλλο στο σπίτι την νεκταρίτσα. Πώς ήταν το συνέστημα αυτό για μια μαμά? Ήμουν συνέχεια έξω από τα κάγκελα, γύρω-γύρω που υπάρχουν στο ΠΕΝ. Έκλαιγα συνέχεια και δεν μπορούσα να σταματήσω με τίποτα.
Άκουγα και το δικό της κλάμα και αισθανόμουν ακόμα πιο άσχημα. Δεν πήγα να κοιμηθώ στο σπίτι στην αρχή. Πήγα σπίτι κάποια στιγμή και είδα το άδειο κρεβάτι δίπλα μου, γιατί κοιμόμαστε παρέα, και αισθάνθηκα, το λιγότερο που αισθάνθηκα ήταν λύπη και απελπισία. Έφτιαξα κόσμο στη παλάμη μου βαθιά. Δεν θα έπρεπε όμως να στηρίζεται μία μάνα που μεγαλώνει ειδικά μόνη σε ένα παιδί και να μην αναγκάζεται να πρέπει να το δίνει σε ένα νηπιοτροφείο επειδή δεν μπορεί να του προσφέρει ακόμα και το πιάτο ζεστό φαγητό? Θα έπρεπε. Αλλά αφού δεν με ερημνεί κανένας γι' αυτό, αφού δεν υπάρχει κράτος πρόνοιας. Χτυπήσατε κάπου. 88 ευρώ πόρτες. Το δίμηνο. Είναι το επίδομα παιδικής προστασίας, δηλαδή σχετική κοροϊδία. Αυτή μόνο ακριβή στιγμή για μια ζωή. Παρέμβαση λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα έκανε στην χθεσινή εκπομπή ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ο κύριος Καμένος, ο οποίος είπε ότι κάνω μια ανθρώπινη παρέμβαση, πρόκειται για ένα έγκλημα. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θα φέρουν την υπόθεση στη Βουλή και θα συζητήσουμε και θα ζητήσουμε την παρέμβαση όλων των βουλευτών. Στην συνέχεια παρανέβη και ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Γιάννης Γουρός, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να θεσπίσει μία νομοθετική ρύθμιση ώστε το Ίδρυμα να περάσει στον έλεγχο της περιφέρειας, η οποία θα αναλάβει τη χρηματοδότησή του. Από αυτό το συγκινητικό πραγματικά ρεπορτάζ, ας πάμε στη Βουλή και στον συνάδελφο τον Λάμπρο τον Παναγιώτου, να μιλήσουμε λίγο για όσα έγιναν με την αναστολή χρηματοδότησης κομμάτων και συγκεκριμένα της Χρυσής Αυγής, όσα έγιναν χθες στη Βουλή. Λάμπρο, καλημέρα. Καλημέρα, Άννα. Μποντζόρνο. Πώς είσαι σήμερα? Να, καλά, αλλά να βάλουμε τα πράγματα σε θέση, γιατί πριν από λίγο έχω μια καταγγελία, εντός εισαγωγικών καταγγελία, από τον πρώην υφυπουργό Νίκο Κωνσταντόπουλο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος στυλίτευσε την είδηση ορισμένων καναλιών ότι οι βουλευτές χθες τελείωσαν για να πάνε στις περιφέρειές τους και να είναι την Τρίτη να ψηφίσουν την αναστολή της χρηματοδότησης. Λέει ότι αυτά είναι απαράδεκτα και ζήτησε τον πρόεδρο, τον κύριο Καλατζή, τον προεδρεύοντα δηλαδή στην έδρα, να προστατεύσει την δημοκρατία και την κοινοβουλευτική δημοκρατία, καταδικάζοντας αυτές τις ειδήσεις. Είμαστε εδώ, λέει ο Κωνσταντόπουλος, και απαντάμε στις ερωτήσεις, όπως και τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ και την Τρίτη θα γίνει ψηφοφορία. Με αφορμή αυτό λοιπόν να πω ότι θα έχουμε την ψηφοφορία. Τα περισσότερα κόμματα, όλα τα κόμματα σχεδόν, ειδικά οι συνενούν στην αναστολή της χρηματοδότησης της Χρυσής Αυγής. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ναι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ναι, παρόν θα δηλώσει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Να διευκρινιστεί λίγο για το θέμα των Ανεξάρτητων Ελλήνων, οι οποίοι είναι στην πρώτερη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Δηλαδή με 180 ψήφους, 181 δηλαδή, να πηγαίνει με αυξημένη πλειοψηφία και να αποφασίζεται δηλαδή η αναστολή της χρηματοδότησης και 2-3 άλλα πραγματάκια που πιστεύω ότι και αυτά θα ξεπεραστούν. Πάντως είδαμε για πρώτη φορά Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ να συμφωνούν. Ήταν παράδοξο αυτό, αλλά συμφώνησαν. Μάλιστα ο Παπαδημούλης λέει ότι βάζουμε κινητό στο κρασί μας. Αν θέλετε, δεν θέλετε να πάτε με 180, εμείς θα το ψηφίσουμε για να μην πείτε ότι δεν συμφωνούμε σε αυτό το κρίσιμο θέμα, σε αυτή την κρίσιμη τροπολογία. Έτσι λοιπόν. Βέβαια, το λόγο πήρε ο Κασιδιάρης, ο οποίος, να σου πω ότι πριν καλά-καλά προλάβει να τελειώσει την ομιλία του, είχε έρθει εδώ το αίτημα του εισαγγελέα για άρση ασυλίας, τόσο του ίδιου όσο και του Παναγιώταρου, για τα επεισόδια στο Μελιγαλά. Στο Μελιγαλά. Mm-hmm. Πρόλαβε όμως ο Κασιδιάρης να ανεβάσει τους τόνους και να πει ότι πρόκειται για πολιτική δίωξη. Ο λαός λέει, έχει μάτια και βλέπει. Εσείς δεν επιτρέπετε από τον νόμο να έχετε φτιάξει μια τέτοια φωτογραφική διάταξη. Λέει, μόνο τις φωτογραφίες μας δεν βάλατε πάνω σε αυτήν. Θα το κάνετε και αυτό. Είστε το αντισυνταγματικό τόξο, είστε εσείς. Και για να ακριβολογούμε, λέει ο Κασιδιάρης, είστε το κλεπτοκρατικό τόξο. Η Χρυσή Αυγή, όταν μας πηγαίνετε σιδεροδέσμιους, θα αυξάνει τα ποσοστά της. Ήδη οι δημοσκοπήσεις, λέει, μας δείχνουν γύρω στα 20% και πρώτος στο Δήμο της Αθήνας. Μα πριν τελειώσει την ομιλία του, όπως είπα και πριν, ήρθε εδώ το αίτημα του εισαγγελέα για άρση της ασυλίας του. Η Αλέκα Παπαρίγα, να πω αυτό το οποίο σχολιάστηκε, είπε ότι εμείς δεν είμαστε Χρυσή Αυγή. Μην προσπαθήσετε να βάλετε στο κάδρο εμάς. Εμείς δεν θα αποποιηθούμε το κόμμα μας ή το σφυροδρέπανο. Εμείς δεν είμαστε Χρυσαυγίτες που
Τώρα κάνουν πως δεν ξέρουν για τον Αγγελωτό Σταυρό. Εμείς σηκώνουμε το σιροδρέα πάνω ψηλά, είπε η κυρία Παπαρίγα. Mm-hmm. Που... Αλλά στα υπόλοιπα όμως μπορούμε να πούμε ότι συμφωνεί με την άποψη ότι πρέπει να υπάρξει αναστολή της χρηματοδότησης. Αυτό όμως να μην δημιουργήσει προηγούμενο για να έχουμε και κάποια άλλα κόμματα, γιατί βάλαν μέσα, Άννα μου, το θέμα της τρομοκρατίας. Μπράβο, γι' αυτό τώρα ήθελα εδώ, να σε ρωτήσω. Χωράει πολλές ερμηνείες. Θα δούμε. Αν δεν το εξειδικεύσουνε, εδώ δεν ξέρω πού θα οδηγηθούμε. Θα το δούμε. Θα έχουν δουλίτσα και τις επόμενες μέρες και οι συνταγματολόγοι και οι άνθρωποι που ασχολούνται με τις ερμηνείες τις νομικές. Γιατί βάζουν και το θέμα της τρομοκρατίας, αλλά πώς θα γίνει με το 1/10, δηλαδή αν εμείς ως βουλευτές ενός αριστερού κόμματος ή ενός άλλου πάμε και είμαστε σε μια πορεία και θεωρηθούμε, δηλαδή αυτή η πορεία, δεν ξέρω τι να πω, δηλαδή έχουμε τρομοκρατικό χτύπημα, θα θεωρηθούν και οι βουλευτές ότι βοήθησαν σε ένα τέτοιο χτύπημα, είναι θέμα, θα δούμε, Είναι όντως θέμα, πρακτικά. Το ότι συμφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ θετικό. Ναι, βέβαια, όντως. Παρόλο που όπως είπαμε διαφωνούσε σε κάποια κομμάτια της τροπολογίας. Δεν άκουσα το τελευταίο, γιατί ξέρεις υπάρχει ένταση εδώ, μπορεί να έχουν λένε ότι έχουν φύγει. Μπορείς να επαναλάβεις, σε παρακαλώ, Άννα. Βεβαίως, λέω ότι παρόλο που διαφωνούσε σε κάποια κομμάτια της τροπολογίας όσον αφορά την πλειοψηφία με 180 ή με 150. Ναι, βγήκε ένα θετικό μήνυμα ότι αποφάσισαν να συμφωνήσουν και σε κάτι. Συμπλέουν σε άλλο, κάτι, γιατί, ναι. Εντάξει, στήρος αρνητισμός από τη μία πλευρά ή από την άλλη δεν οδηγεί πουθενά. Εδώ έχουμε να κάνουμε κατά ψέματα, σύμφωνα με αυτά που μας δίνει το πρόσωπο του εισαγγελέα αλλά και οι αρχές, με σύσταση και διεύθυνση κλιματικής οργάνωσης. Άρα λοιπόν θα πρέπει και το πολιτικό σύστημα να προστατευτεί. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Mm-hmm. Τώρα το άλλο σκέλος είναι ότι είχαμε και τορπίλες από τα υποβρύχια, τα τέσσερα που είναι στο Σκαραμαγκά χθες. Μπράβο, πες μας λιγάκι γι' αυτά, γι' αυτό. Εδώ είναι, εγώ μπορώ να πω ότι είναι η πρώτη ρήξη της συγκυβέρνησης. Είναι το πρώτο χτύπημα στους κόλπους του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Για αλλού ξεκίνησε ο Τσίπρας και σε καλό του βγήκε. Έκανε ερώτηση λοιπόν για τα τέσσερα υποβρύχια που σκουριάζουν, εντός εισαγωγικών το σκουριάζουν ή εκτός εισαγωγικών στην στο Σκαραμαγκά. Έκανε και το Σαρδάμ του, γλώσσα το λανθάνουσα. Σαρδάμ, ναι, το Σαρδάμ το οποίο τάρπαξε ο Αβραμόπουλος, είπε συγκεκριμένα ότι υπάρχουν λέει τέσσερα ετοιμοπαράδοτα υπουργεία, αντί να πει τέσσερα ετοιμοπαράδοτα υποβρύχια. Πετάχτηκε ο Αβραμόπουλος και λέει άρχισε να γελάει και το άρεσε και το Αβραμόπουλο. Αυτό το εξέλαβε πολύ αρνητικά ο Βενιζέλος, ο οποίος θεώρησε ότι δεν το προστάτευσε αρχικά και όπως θα έπρεπε ο Αβραμόπουλος, καθώς μίλησε για υποβρυχίους και παράνομες συμβάσεις. Mm-hmm. Δεν, βέβαια ήρθε εδώ ως έμπειρος πρέσβης ο Αβραμόπουλος και διευκρίνησε ότι δεν εννοούσα την περίοδο Βενιζέλος σε καμιά περίπτωση, αλλά το κακό είχε γίνει. Mm-hmm. Ο Βενιζέλος χθες ανέβηκε στο Βήμα και ήταν πάρα πολύ εκνευρισμένος. Μάλιστα έδειξε είχε και τάση ηγεμονισμού αν και τις κατακρίνει. Λέει χαρακτηριστικά εγώ συζήτησα λέει με τον Πρωθυπουργό, ναι, και δώσαμε εντολή ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Πρωθυπουργός και εγώ ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δώσαμε εντολή λέει στους υπουργούς, ενώντας τον Υπουργό Άμυνας, Ανάπτυξης και Οικονομίας, να προχωρήσουν το θέμα αυτό των υποβρυχίων. Και είπε χαρακτηριστικά ότι οι υπουργοί δεν υπεχαργεντίζονται για να κάνουν τον καλό στην αντιπολίτευση, αλλά για να δίνουν λύσεις. Και εδώ τίθεται και ένα άλλο θέμα. Ο Τσίπρας, μάλλον ο Αβραμόπουλος, είπε ότι αυτός έδωσε εντολή να σταματήσει η χρηματοδότηση των επιχειρηματία. Σου λέω τώρα έχουμε ναυάγιο στο Αμπουντάμπε Μάρι χθες. Λέω ότι εγώ έδωσα εντολή από όταν εγώ λέει ανέβηκα στο Υπουργείο. Mm-hmm. Δεν εκταμείευε ένα ευρώ στον επιχειρηματία. Εδώ και ο Βενιζέλος λέει δεν ξέρω ποιος διεκδικεί αυτή την πρωτιά του κλεισίματος της κάνουλας. Εγώ θα πω το εξής, λέει ο Βενιζέλος, ότι δεν έδωσα ούτε μια δραχμή στον επιχειρηματία. Εγώ ήμουν αυτός που σταμάτησε τη χρηματοδότηση. Εδώ παίξαμε και λίγο την κολοκυθιά. Βέβαια αυτή η κόντρα δεν τελειώνει εδώ. Να σου πω, έχει και παρασκήνιο. Παρασκήνιο. Φημολογείται ότι ο Βενιζέλος ήταν τόσο εκνευρισμένος, ναι, που πήρε τηλέφωνο μίλησε με τον Πρωθυπουργό και ζήτησε προστασία. Λέει δεν είναι δυνατόν. Άρχισαν από το Μαξίμου να διαραίουν ότι ενδεχομένως να ήταν ατυχής οι εκφράσεις ή οι τοποθετήσεις Αβραμόπουλου. Mm-hmm. Και παίρνει με τη σειρά το Αβραμόπουλο στο τηλέφωνο και λέει κοιτάξτε να δείτε, δεν ήταν καθόλου ατυχής οι εκφράσεις και οι τοποθετήσεις μου.
κανονίστε, καλύψτε με γιατί θα έχουμε πρόβλημα. Αναγκάστηκε μετά να βγει ο Σίμος και Δίκοπουλος στο Μέγκα και να πει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στις σχέσεις, δηλαδή της συγκυβέρνησης. Και ο Αβραμόπουλος εννοούσε την περίοδο του Τσαχατζόπουλου, αλλά το κακό είχε γίνει. Είναι η πρώτη μεγάλη ρήξη, η πρώτη τορπίλη που βλέπουμε στις σχέσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Ήταν πάρα πολύ εκνευρισμένος, έκανε επίθεση και στον Τσίπρα ο Βενιζέλος, του είπε ότι με την ίδια ευκολία που κατηγορεί τώρα για παράνομες συμβάσεις, με την ίδια ευκολία ενσωμάτωσε την ομάδα Τσοχατζόπουλου στο κόμμα του, ναι, και με την ίδια ευκολία αυτή τη στιγμή δέχεται αυτά που λένε τα συμφέροντα, γιατί λέει εγώ χτύπησα τα συμφέροντα, λέει ο Βενιζέλος. Και αυτή η αμαρτωλή σύμβαση ξεκινάει, είπε ο Βενιζέλος από το είπε ο Τσοχατζόπουλου, εγώ έφερα στη Βουλή, λέει, και η Βουλή ενέκρινε. Έλα όμως που πράγματι είχε φέρει τότε τον νόμο εδώ και αν και ζήτησε από την αξιωματική αντιπολίτευση εδώ της Νέας Δημοκρατίας να του ψηφίσει, η Νέα Δημοκρατία δεν ψήφισε. Άρα λοιπόν τι να έβγαινε να έλεγε ο Βενιζέλος, ο Αβραμόπουλος θες. Ότι ο Βενιζέλος έδωσε λύση με τον νόμο του 2010, αφού τότε η Νέα Δημοκρατία δεν τον είχε ψηφίσει. Έμπειρος διπλωμάτης ο Αβραμόπουλος. Έκανε και τα χαριετίσματά του με τον Τσίπρα και όταν είπε για τα τέσσερα υπουργεία. Πετάχτηκε η Παπακώστα από πίσω, λέει αυτά ονειρεύεστε, κάτι τέτοιο. Και ο Βλαχογιάννης που είπε ότι θα αργήσετε πολύ ακόμη να τα δείτε τα τέσσερα υπουργεία. Αυτή ήταν η πρώτη δηλαδή μεγάλη σύγκρουση των στελεχών της κυβέρνησης. Να πούμε όμως το εξής. Ναι. Εδώ την βάζουν, αν θυμάσαι, την περίοδο των ασχηματισμού, εκείνο το βράδυ, υπήρξε εμπλοκή σε ένα υπουργείο. Ο Αβραμόπουλος κλωτσούσε και δεν ήθελε με τίποτα να δώσει το υπουργείο στο Βενιζέλο. Ναι, σωστά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εντάξει δεν το συζητούσε ότι ήθελε παράλληλα να είναι και υπουργός των εξωτερικών. Δεν θα έδινε γη και είδε στο Σαμαρά. Ναι. Ο Αβραμόπουλος ήταν πάρα πολύ εκνευρισμένος και μάλιστα ενώ είχε ανακοινωθεί η σύνθεση, περιμέναμε. Περισσότεροι ανακοινώσαμε τη σύνθεση της κυβέρνησης, της νέας κυβέρνησης, περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει με την εμπλοκή στο θέμα του Αβραμόπουλου και του Βενιζέλου. Του Βενιζέλου και του Υπουργείου. Αυτή την κόντρα την είδαμε και χθες πραγματικά εδώ και πιστεύω ότι δεν θα τελειώσει εδώ το πράγμα. Βέβαια, εγώ δεν μπορώ να το ερμηνεύσω όπως το ερμηνεύουν στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ ότι ενδεχομένως οι εκλογές να είναι πιο κοντά. Ναι. Δεν ξέρω. Εντάξει. Αλλά ξέροντας τους δύο άντρες, τόσο τον Αβραμόπουλο και τον Βενιζέλο, πιστεύω ότι δεν θα βάλει κανένα νερό στο κρασί του. Ξεκαθαρίζουν πάντως ότι είναι για την επί υπουργείας Τσοχατζόπουλου οι δηλώσεις. Επί υπουργείας Τσοχατζόπουλου, αλλά και από το 2010 θα δόθηκε λύση ή όχι. Θα δούμε τι θα γίνει με το θέμα της εξεταστικής. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε εξεταστική επιτροπή. Να δούμε τι θα αποφασίσει η Ολομέλεια. Θα έχουμε δηλαδή εξεταστική και για τα υποβρύχια. Θα δοθεί λύση το θέμα αυτό. Θα έχουμε εξελίξεις πάνω σε αυτό το θέμα αυτές τις ημέρες. Δεν τελειώνει, πάντως πολλά. Δείχνει ότι έχουμε την πρώτη φουρτούνα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Λάμπρος... Ξέροντας ότι οι δύο πολιτικοί είναι εκδικητικοί, τόσο ο ένας όσο και ο άλλος, δηλαδή σε σφάζουμε το γάντι. Ναι. Είδαμε χθες ότι... Οι δηλώσεις τους πάντα είναι... Βέβαια, εγώ έδωσα εντολή και ο Πρωθυπουργός στους υπουργούς και οι υπουργοί δεν είναι για να κάνουν τον καλό στην αντιπολίτευση, αλλά να δίνουν λύσεις στα προβλήματα. Πα, τι είπε χθες ο Βενιζέλος. Πραγματικά. Λοιπόν, Λάμπρο, να πούμε μία είδηση τώρα της τελευταίας στιγμής που έγινε γνωστή λίγο πριν ξεκινήσει τώρα εδώ η εκπομπή. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο κύριος Κουβέλης. Ναι. Υποθύμησε, βέβαια. Επιπίεση, κάτι τέτοιο. Από σήμερα θα πραγματοποιούσε διήμερη επίσκεψη στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Εκεί θα είχε συνάντηση με τοπικούς φορείς. Πήγε λοιπόν στο Ελευθέριος Βενιζέλος, λιποθύμησε την ώρα που ήταν εκεί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, στο Γεννηματάς, προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις. Πληροφορίες του Zoogle.gr αναφέρουν ότι τις τελευταίες ημέρες ταλαιπωρείται από μία ίωση και ο γιατρός του είχε χορηγήσει φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση του πυρετού. Και εγώ έχω ίωση, λες. Λες, Λάμπρο. Περαστικά μου. Περαστικά σου και εσένα, περαστικά και στον κύριο Κουβέλη. Και να κλείσουμε να σου πω ότι σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, κλείνει τα 95. Να τα χιλιάσει, το είπαμε κι εμείς. Και η κυρία Μέρκελ του έστειλε και την επιστολή. Του έστειλε ευχετήρια επιστολή. Μόνο δύο ειδήσεις τελευταία στιγμή. Αν έχω ένα γουρά, αν δεν έχω. Έχεις, πες. Λοιπόν, η Σοφία Σακουράφα έκανε στον υφυπουργό αθλητισμού, στον Γιάννη Ανδριανό,
ερώτηση για το θέμα των Ολυμπιονικών, ναι. αν θα μπουν στην κινητικότητα. Είχαμε σκληρή κόντρα, δηλαδή χρησιμοποιεί σκληρές εκφράσεις κατά του υφυπουργού, η κυρία Τσακουράφα, ναι. η οποία ξέρει όσο κανένας άλλος στον χώρο του αθλητισμού. Αυτό που πήραμε σήμερα είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει εξαίρεση από τη διαδικασία της κινητικότητας ούτε για τους αθλητές αυτούς, παρότι η πολιτεία στέκεται, λέει, στο πλευρό τους. Στη ΣΕΜΑΙΜ να φάσει τριφύλλα. Αφού δεν μπορεί, δεν θα εξαιρεθούν. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια αρνητική εξέλιξη σήμερα. Όντως. Είχα και μια άλλη είδηση. Α, για το θέμα, Ντόρα Μπακογιάννη έκανε στον κύριο Χατζηδάκη, στον Υπουργό Ανάπτυξης, ερώτηση για τον επενδυτικό νόμο, ότι καθυστερούν, λέει, συμβάσεις ειδικά και τα λοιπά. Δεν καθυστερούν. Ο επενδυτικός νόμος, λέει ο Χατζηδάκης, εφαρμόζεται. Mm-hmm. Μα θέλει 7 με 22 μήνες για μια έγκριση. Πρέπει να ευαισθητοποιηθούν οι μηχανισμοί, του λέει η κυρία Μπακογιάννη, ναι. Να βάζουν υπογραφή και να μπορούν οι επιχειρήσεις να μπαίνουν σε λειτουργία και όχι αυτό το πράγμα 7 μήνες και 22 μήνες. Προχωράει, λέει, ο επενδυτικός νόμος του Χατζηδάκης. Βέβαια ήταν σε χαμηλούς τόνους, οφείλω να ομολογήσουμε, καθώς η κυρία Μπακογιάννη είπε ότι καταγνωρίζω ότι έχετε κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια, τόσο εσείς όσο και το Υπουργείο σας. Παρά τα αυτά όμως, αυτό το fast track έχει μείνει στα χαρτιά, ακούμε, έχει διαφημιστεί τόσο πολύ, αλλά 10 επενδύσεις, 10 θετικά, 10 θετικές αξιολογήσεις και στο τέλος δεν έχουμε καμία υπογραφή. Μάλιστα. Δηλαδή να προχωρήσει το fast track αυτό, κυρία Μπακογιάννη. Λάμπρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, περαστικά σου και καλό Σαββατοκύριακο. Α, ναι, καλό Σαββατοκύριακο. Πάτσι, πάτσι, πάτσι. Καλημέρα. Λοιπόν, όλα αυτά την ώρα που συμπληρώνεται ένας μήνας από την δολοφονία του Παύλου Φίστα στο Κερατσίνι και σήμερα στις 6 το απόγευμα διοργανώνεται αντιφασιστικό συλλαλητήριο στη μνήμη του. Θα περιμένουμε να δούμε και εκεί τι θα γίνει. Ένας μήνας έχει περάσει και από την ημέρα της δολοφονίας είναι η αλήθεια πως οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα. Ο Λάμπρος ήταν καταιγιστικός, οπότε θα περάσουμε στο μουσικό διάλειμμα που συνηθίζουμε κάθε μέρα στον τρελό κόσμο που ζούμε. Θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της Σιγκαπούρης, όπου πραγματικά έγινε ένα απολαυστικό σοου. Ας το παρακολουθήσουμε. Thank you.
Και από τα δικά μας να περάσουμε στην Γερμανία, όπου χριστιανοδημοκράτες και σοσιαλδημοκράτες συμφώνησαν να ξεκινήσουν προγραμματικές συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Να συνδεθούμε με τον συνάδελφο, τον Μάριο Μπουμπή, που είναι στην αίθουσα σύνταξης, να μας πει λίγα λόγια για το τι θα γίνει. Μάριε, καλημέρα. Καλημέρα, Άννα. Στην Γερμανία τα πράγματα παραμένουν πάνω κάτω στην ίδια κατάσταση, όμως οι εξελίξεις είναι αργές και σταθερές. Να θυμίσουμε ότι οι ομοσπονδιακές εκλογές έλαβαν χώρα στις 22 Σεπτεμβρίου. Μπράβο, βλέπουμε και πλάνα εμείς, Μάρια, από την νίκη της Μέρκελ στις 22 Ωραία. Σεπτεμβρίου. Τότε οι Γερμανοί μίλησαν στην κάλπη και υπάρχει μια εξέλιξη εδώ και σχεδόν ένα μήνα που τα κόμματα βολιδοσκοπούν την περίπτωση συνεργασίας. Μιλάμε για τους χριστιανοδημοκράτες του CDU και του CSU και τους σοσιαλδημοκράτες του SPD. Οι προγραμματικές συνομιλίες ξεκίνησαν, οι διαβουλεύσεις είναι δύσκολες, είναι μακρόσυρτες και συνεχίζονται. Mm-hmm. Όμως φαίνεται ότι υπάρχουν σοβαρές εξελίξεις, καθώς η τελευταία συνάντηση κράτησε λιγότερο από ποτέ. Ήταν ίσως το πιο σύντομο τετ-α-τετ αυτό που έλαβε χώρα. Και αυτό από διάρκεια ήταν μόλις 8 ώρες. Υπήρξε ένα σχετικά καλό κλίμα και θα επανέλθουν οι δύο πλευρές στις συζητήσεις, διότι αυτό είναι απαραίτητο. Από τη μία πλευρά υπήρχε πλήρης αδιαλαξία από πλευράς του SPD τις προηγούμενες ημέρες, όμως φαίνεται αυτό το κλίμα να αλλάζει και να υπάρχει μια μεταστροφή. Μάρια, συγγνώμη, βλέπουμε εδώ και τη φωτογραφία της κυρίας Μέρκελ με τον Ζίγμαρ Γκάμπριελ, τον επικεφαλής των σοσιαλδημοκρατών. Mm-hmm, ακριβώς. Ο Γκάμπριελ είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των δύο παρατάξεων και στην ουσία για να προχωρήσουν σωστά τα θέματα απαιτείται η συνένεσή του. Οπότε αυτή τη στιγμή τα δύο στρατόπεδα καταρτίζουν τις τεχνικές λεπτομέρειες των συνομιλιών. Mm-hmm. Και το SPD αναμένεται να επιμείνει στη θέση του για θέσπιση κατώτατου αερομισίου στα 8,5 ευρώ, το οποίο είναι ένα από τα κομβικά ζητήματα της οποιασδήποτε συμφωνίας. Ενώ η πλευρά των χριστιανοδημοκρατών έχει ήδη επιδείξει προθυμία για να κάνει παραχωρήσεις πάνω σε αυτό το ζήτημα. Η πορεία προς την εξέβρεση του κοινού εδάφους δεν φαίνεται να απειλείται σοβαρά αυτή τη στιγμή, αλλά όμως δεν νομίζουμε ότι είναι σε θέση αυτή τη στιγμή κάποιος να υπολογίσει για το πότε ακριβώς θα επέλθει η συμφωνία. Πιθανότατα αυτό θα γίνει κάποια στιγμή μέσα στο Νοέμβριο, όπως τουλάχιστον προβλέπει και η Süddeutsche Zeitung. Μάλιστα. Η γερμανική εφημερίδα. Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε, θα τα βρουν. Ακριβώς. Λογικά θα τα βρουν. Οι συναντήσεις είναι πάντα έντονες. Όμως όταν δοθεί το πράσινο φως από τους δύο συνδυνατικούς κρίκους των δύο κομμάτων, τότε λογικά θα οδηγηθούν στην εσωκομματική κάλπη για να επιβεβαιωθεί η συμφωνία. Μάλιστα. Ωραία, Μάρια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να καλή καλά. Συνέχεια. Καλή συνέχεια επίσης. Λοιπόν, και από τη Γερμανία να μεταφερθούμε στο Σίδνεϊ, όπου πραγματικά οι εικόνες που αντικρίζουμε καθημερινά από τα πύρινα μέτωπα που μένονται στην περιοχή της Νέας Νότιας Ουαλίας, σε μια περιοχή κοντά στο Σίδνεϊ, πραγματικά είναι σοκαριστικές και προκαλούν θλίψη. Ένας άνθρωπος έχει σκοτωθεί, ένας άνδρας 63 ετών. Περισσότερα από 20.000 εκτάρια γης έχουν ήδη παραδοθεί στις στάχτες. Οι περίπου 16.000 πυροσβέστες δίνουν πραγματική μάχη για να καταφέρουν να σβήσουν τις πυρκαγιές. 200 σπίτια έχουν καεί. Στο πρωτοσέλιδο που είχε το πρωί το Zoogla.gr, Αρμαγεδόν στο Σίδνεϊ, μπορεί κανείς να ακούσει όσα δήλωσε στο Zoogla.gr ο Αλέκος Μάρκελος, δημοσιογράφος της Ομογένειας, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι αυτό που συμβαίνει στην Αυστραλία θυμίζει Αρμαγεδόν. 100 πύρινα μέτωπα, εκ των οποίων τα 20 ανεξέλεγκτα, βρίσκονται σε εξέλιξη στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας. Περικυκλωμένο από φλόγες είναι το Σίδνεϊ, ενώ εκατοντάδες είναι τα καμένα σπίτια. Αναφέρθηκε στον άνδρα που έχει σκοτωθεί, ο οποίος υπερασπιζόταν το σπίτι του από τις φλόγες. Να σημειώσουμε ότι ο Πρωθυπουργός της Πολιτείας Φάρελ χαρακτήρισε νωρίτερα, σήμερα το πρωί ώρα Ελλάδος, την πιθανότητα να μην υπάρχουν θύματα ως θαύμα αν συμβεί, γεγονός που καταδεικνύει τη δυσκολία και την επικινδυνότητα της κατάστασης. Όμως είδαμε ότι έχουμε θύματα, θύμα έναν άνδρα.
Τα μέτωπα εκτείνονται σε χιλιάδες χιλιόμετρα από τα βορειοανατολικά σύνορα της πολιτείας με την Κουίνσλανδη μέχρι τα νοτιοδυτικά σύνορα με τη Βικτόρια, σε έκταση περίπου ίση με την Ελλάδα. Δυστυχώς, το έργο των πυροσβεστών δυσχεραίνουν και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, καθώς οι ταχύτητες των ανέμων είναι απίστευτες. Επιστημονικές αναφορές, όπως δήλωσε ο Αλέκος Μάρκελος στο Zoogla.gr, καταδεικνύουν ως αιτία της θεομηνίας την κλιματική αλλαγή, που πλήττει ιδιαίτερα και με τον βίαιο τρόπο που διαπιστώνουμε το νότιο ημισφαίριο. Παρακολουθήσαμε εδώ και τα πλάνα, τα οποία είναι πραγματικά συγκλονιστικά, και ας ελπίσουμε σύντομα να σβήσουν τα μέτωπα, να μην θρηνήσουν άλλα θύματα και όχι άλλα σπίτια κτλ. Να τελειώσει γρήγορα η όλη κατάσταση. Λοιπόν, χθες στην εκπομπή είχαμε αναφέρει κάτι για τον Αραφάτ. Είχαμε μιλήσει λίγο για τον Παλαιστίνιο ηγέτη, για τον Γιάσερ Αραφάτ. Τώρα και στις προηγούμενες εκπομπές, ότι είχε βγει μια έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Lancet, που έλεγε ότι ο Παλαιστίνιος ηγέτης δηλητηριάστηκε από Πολώνιο. Τώρα βγαίνει ένας Ρώσος αξιωματούχος, ο οποίος έκανε δηλώσεις και είπε ότι κανένα ίχνος του ραδιενεργού Πολώνιου δεν βρέθηκε στις εξετάσεις που έγιναν σε δείγματα από τα προσωπικά αντικείμενα του εκλειπώντος ηγέτη, τα οποία περιείχαν σωματικά υγρά. Παρακολουθούμε εδώ και σχετικό βίντεο, εδώ στα πλάνα μας είναι ο Αραφάτ. Δεν μπορεί να πέθανε από δηλητηρίαση με Πολώνιο. Οι Ρώσοι πυρογνώμονες δεν εντόπισαν ίχνη αυτής της ουσίας, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Interfax ο Βλαντίμιρ Ουίμπα, είναι επικεφαλής της Ρωσικής Ομοσπονδιακής Βιοιατρικής Υπηρεσίας. Η Βρετανική επιστημονική επιθεώρηση Lancet είχε γράψει ότι Ελβετοί επιστήμονες είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτό που σας είπα και στην αρχή, ότι ο Αραφάτ δηλητηριάστηκε με το ραδιενεργό στοιχείο Πολώνιο 210. Να σημειώσουμε ότι ο Γιάσερ Αραφάτ πέθανε σε ηλικία 75 ετών σε γαλλικό νοσοκομείο στις 11 Νοεμβρίου του 2004 και τα ιατρικά αρχεία ανέφεραν ότι πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία η οποία προήλθε από εντερική φλεγμονή. Τον Νοέμβριο του 2012, δείγματα από το λείψανο του Αραφάτ παραδόθηκαν σε Γάλλους, Ελβετούς και Ρώσους εμπειρογνώμονες για να αποφανθούν εάν ο θάνατός του προήλθε από δηλητηρίαση. Μένει λοιπόν να δούμε τελικά τι συνέβη. Προήλθε από δηλητηρίαση με Πολώνιο ή ισχύουν όσα δήλωσε ο Ρώσος αξιωματούχος. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα και να πάμε στη Ρωσία, στην κεντρική Ρωσία. Σας είχαμε αναφέρει σε προηγούμενες εκπομπές για έναν αστεροειδή που είχε πέσει μέσα σε μία λίμνη της κεντρικής Ρωσίας και τις προσπάθειες που έκαναν εκεί οι αρχές προκειμένου να καταφέρουν να ανασύρουν έστω το μεγαλύτερο κομμάτι του. Το κατάφεραν λοιπόν. 570 κιλά ζυγίζει αυτό το κομμάτι που ανασύρθηκε από την λίμνη, ο οποίος ο αστεροειδής εκτιμάται ότι αποτελεί τμήμα από αστεροειδή του Τσελιαμπίνσκ, που τον περασμένο Φεβρουάριο η πτώση του είχε τραυματίσει περισσότερους από 1.500 ανθρώπους. Ο βράχος εκτιμάται, αυτό το κομμάτι του αστεροειδή που ανασύρθηκε από τη λίμνη, εκτιμάται ότι είναι ένας από τους 10 μεγαλύτερους μετεωρίτες που έχουν βρεθεί ποτέ. Περιμένουμε να ανασύρουν και τον υπόλοιπο. Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο κλίμα και να περάσουμε σε κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον για όσους ενδιαφέρονται βέβαια για την συγκεκριμένη, για τον Τιτανικό. Δημοσιεύθηκε μία είδηση ότι το 1898 ένας Αμερικανός συγγραφέας, ο Μόργαν Ρόμπερτσον, προέβλεψε το ναυάγιο του Τιτανικού 14 χρόνια πριν συμβεί. Ο Ρόμπερτσον είχε εκδώσει την νουβέλα με τον τίτλο «Ματαιότητα» και ανέφερε διάφορα πράγματα τα οποία φέρουν πάρα πολλές ομοιότητες με το ιστορικό ναυάγιο που ξεπερνούν πραγματικά τα όρια της φαντασίας. Όλα αυτά σας τα λέω γιατί βρέθηκε το βιολί του μαέστρου της ορχήστρας του Τιτανικού, το οποίο ο Τιτανικός, ναι, βλέπουμε εδώ και τα πλάνα, ο Τιτανικός βυθίστηκε πριν από 101 χρόνια.
Βλέπουμε εδώ το βιολί, είναι εντυπωσιακό πραγματικά το ότι βρέθηκε μετά από τόσα χρόνια. Κανένα από τα 8 μέλη της ορχήστρας δεν είχε επιζήσει στο ναυάγιο. Το βιολί όμως του 34χρονου μαέστρου ανασύρθηκε και παραδόθηκε στην σύντροφό του, την Μαρία Ρόμπινσον. Το μουσικό όργανο βρισκόταν μέσα σε μια δερμάτινη θήκη, βλέπουμε εδώ και τη θήκη, και ήταν σχεδόν άθικτο. Ενώ μετά το θάνατο της Ρόμπινσον το 1939, δωρήθηκε στον στρατό σωτηρίας και ακολούθως κατέληξε στα χέρια μιας οικογένειας από την Αγγλία. Είχαν γίνει διάφορες δημοπρασίες και έτσι είχε ακολουθήσει τη συγκεκριμένη διαδρομή το βιολί, το οποίο ξαναβρέθηκε τώρα. Επί δεκαετίες λοιπόν βρισκόταν σε μια σοφίτα κάτω από τη σκεπή του σπιτιού που κατοικούσε η οικογένεια, μέχρι που απευθύνθηκαν τα μέλη της πριν 7 χρόνια σε οίκο δημοπρασιών για να εξετάσει την αυθεντικότητα της προέλευσής του. Αυτή επιβεβαιώθηκε από μια ασημένια πλακέτα, βλέπουμε εδώ το βιολί, βλέπουμε και την πλακέτα, με χαραγμένη αφιέρωση για τον Γουάλας με αφορμή τον αραβόνα μας Μαρία. Γουάλας ήταν το όνομα του 34χρονου μαέστρου στον οποίο άνοιγε το βιολί. Από το Πάσχα των Καθολικών θα εκτίθεται το βιολί στο Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας, όπου είχε ναυπηγηθεί ο Τιτανικός. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, δεν προβλέπεται προς το παρόν η πώλησή του, αν και η αξία του εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 100.000 ευρώ. Πραγματικά εντυπωσιακό και είναι από τις ειδήσεις με τις οποίες ασχολείται ο τρελός κόσμος. Πριν συνεχίσω με την υπόλοιπη δισογραφία της εκπομπής, θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση και να σας πω ότι χθες είχαμε μιλήσει για τα παιδιά σκλάβοι για $1 την ημέρα στην Μιανμάρ. Παιδιά που ανήκουν στην μουσουλμανική μειονότητα των Ροχίνγκιας και κατά διαστήματα έρχονται αντιμέτωπα με τη θρησκευτική βία και τις διακρίσεις. Λοιπόν, χθες είχαμε αναφέρει αυτά, είχαμε δείξει και σχετικά πλάνα. Τα παιδιά αυτά κουβαλούσαν πέτρες και πραγματικά εργάζονται σκληρά σαν σκλάβοι και παίρνουν $1 την ημέρα. Δημοσιεύτηκε, με αφορμή λοιπόν αυτή την είδηση, θέλω να σας πω ότι δημοσιεύτηκε την Πέμπτη από την οργάνωση Walk Free μια έρευνα, μια έκθεση, η οποία λέει ότι σχεδόν 30 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο ζουν σε καθεστώς δουλείας. Η Ινδία είναι στην πρώτη θέση, καθώς η μισή από τον παγκόσμιο αριθμό δούλων ζουν σε αυτή τη χώρα. Σύμφωνα λοιπόν με τη νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Λονδίνο, στην Ινδία ζουν 14 εκατομμύρια άνθρωποι υπό καθεστώς σκλάβου, στην Κίνα 2,9 εκατομμύρια και στο Πακιστάν πάνω από 2 εκατομμύρια. Ακολουθούν η Νιγηρία, η Αιθιοπία, η Ρωσία, η Ταϊλάνδη, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Βιρμανία και το Μπαγκλαντές. Οι χώρες αυτές αντιπροσωπεύουν τα 22 από τα 29,8 εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν σαν σκλάβοι. Οι αριθμοί πραγματικά προκαλούν τρομερή εντύπωση. Στο γαλλικό πρακτορείο έκανε δηλώσεις ο Νίκ Γκρόνο, είναι επικεφαλής της οργάνωσης Walk Free, ο οποίος είπε ότι στην Ινδία ολόκληρες κοινότητες στα βόρεια χωριά υποδουλώθηκαν και αναγκάζονται να δουλεύουν για την κατασκευή τούβλων ή να εργάζονται στα λατομεία. Τα παιδιά αναγκάζονται να δουλεύουν σε αργαλιούς για να φτιάχνουν τις κουβέρτες που πωλούνται στα καταστήματά μας. Εργάζονται σε λατομεία, μας θυμίζει πάρα πολύ την χθεσινή είδηση με την Μιανμάρ που τα παιδιά κουβαλούσαν πέτρες. Αν λάβει κανείς υπόψη του το ποσοστό του πληθυσμού μιας χώρας που είναι υπό καθεστώς σκλαβιάς, τότε την πρώτη θέση έχει η Μαυριτανία, καθώς το 4% των ανθρώπων σε αυτή τη χώρα είναι υπόδουλοι. Εξακολουθούν να υπάρχουν κληρονομικοί σκλάβοι στη Μαυριτανία. Τα παιδιά γεννιούνται σκλάβοι και αναγκάζονται να εκτελούν οικιακές εργασίες ή να εργάζονται στα χωράφια, συμπλήρωσε ο κύριος Γκρόνο, ο επικεφαλής της Walk Free. Να κλείσουμε λέγοντας ότι 14 χώρες της Αφρικής είναι μεταξύ των 20 χωρών που κατατάσσονται σε υψηλό σημείο στην λίστα με τους πόσους ανθρώπους ζουν υπό καθεστώς σκλαβιάς, αν λάβουμε υπόψη το ποσοστό του πληθυσμού τους, όπως είπαμε και νωρίτερα. Στο κάτω μέρος της κατάταξης, οι πιο ενάρετες χώρες, θα μπορούσαμε να πούμε, είναι η Ισλανδία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ο αριθμός των δούλων είναι γύρω στους 4.400. Οι αριθμοί προκαλούν εντύπωση. Λοιπόν, και να πάμε τώρα να περάσουμε σε κάτι έτσι περιβαλλοντικό, να μεταφερθούμε στη Σιβηρία, όπου καθάρισαν τις όχθες του μεγαλύτερου ποταμού της Σιβηρίας, είναι ο ποταμός Γενισέη, ο οποίος διατρέχει μια μεγάλη περιοχή της Σιβηρίας και κάθε χρόνο
γεμίζει με διάφορα σκουπίδια και μπάζα. Χάρη όμως στις προσπάθειες οργανωμένων ομάδων οικολόγων εθελοντών, ο ποταμός Γενισέη και οι όχθες του καθαρίζονται ώστε να αποδίδονται στους κατοίκους και στους φυσιολάτρες που, που επισκέπτονται εκεί τις περιοχές σε κάθε ευκαιρία όταν ο καιρός το επιτρέπει. Φέτος ήταν η δεύτερη χρονιά που γιορτάστηκε η ημέρα του ποταμού Γενισέη. Η εκδήλωση έγινε σε διάφορες περιοχές εκεί πέρα και οι εθελοντές ήταν εφοδιασμένοι μόνο με γάντια και σακούλες σκουπιδιών, όπως βλέπουμε εδώ και στα πλάνα που παρακολουθούμε. Δεν χρειαζόντουσαν κάτι παραπάνω. Στην προσπάθεια αυτή συμμετείχαν περισσότεροι από 650 εθελοντές, οι οποίοι συγκέντρωσαν 30 τόνους σκουπιδιών που ρήπαιναν τις όχθες του ποταμού. Δηλώσεις έκαναν διάφοροι εθελοντές. Μία εθελόντρια φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Αγροτικής Οικονομίας ανέφερε ότι ήταν η τρίτη φορά που συμμετείχε σε αυτή την προσπάθεια και δηλώνει ικανοποιημένη και πάρα πολύ χαρούμενη με την πράξη αυτή. Θεωρεί ότι συμβάλλει τα μέγιστα στο περιβάλλον και να καθαρίζεται ο ποταμός, γιατί πραγματικά είναι αυτές τις εικόνες που τις βλέπουμε βέβαια και στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν μόνο εκεί. Πάρα πολλές φορές, τόσο στις θάλασσες όσο και στα ελληνικά ποτάμια, παντού βλέπουμε να έχουν μετατραπεί σε κάδη απορριμμάτων. Κάθε εθελοντής συγκέντρωσε τουλάχιστον 2 με 3 σακούλες σκουπιδιών, δήλωσε ο Σεργέι Ποπόφ, ένας από τους οργανωτές της συγκεκριμένης εκδήλωσης, και είπε ότι στη διάρκεια του εορτασμού της ημέρας του ποταμού Γενισέη δεν καθαρίζονται μόνο οι όχθες, αλλά γίνονται και πολλές άλλες εκδηλώσεις. Διάφοροι μαθητές επίσης συμμετείχαν στον καθαρισμό του ποταμού. Εξίσου σημαντικό και αυτό, γιατί πρέπει από μικροί όλοι μας να μαθαίνουμε ότι πρέπει να προστατεύουμε το περιβάλλον, γιατί μέσα σε αυτό ζούμε και αν δεν το προστατέψουμε εμείς, τότε και εκείνο θα μας εγκαταλείψει. Τουλάχιστον έτσι πρέπει να μαθαίνουν τα παιδιά να λειτουργούν και να μην πετάνε σκουπίδια. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα με ένα πολιτιστικό θέμα, το οποίο παρουσιάζει πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον. Για το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά θέλω λίγο να μιλήσουμε, το οποίο από τις 22 Οκτωβρίου θα αρχίσει να λειτουργεί και πάλι. Έχει ανακοινιστεί, έχει γίνει, πραγματικά είναι εκπληκτικό το εσωτερικό του. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε στο σημείο αυτό το βίντεο, να βλέπουμε εδώ και τις εικόνες. Είναι εξαιρετικό. Δηλώσεις έκανε και ο Δήμαρχος του Πειραιά. Λοιπόν, το εντυπωσιακό επιβλητικό κτίριο του Δημοτικού Θεάτρου, το Καύχημα των Πειραιωτών, μετά από 10 χρόνια σιωπής, λόγω μιας πλήρους αλλά και εντελώς απαραίτητης ανακαίνησης, ανοίγει τις πύλες του στο κοινό και πραγματικά περιμένεται με αγωνία να εγκαινιαστεί. Και πάλι, καθώς εγκαινιάστηκε ακριβώς πριν από 118 χρόνια επί Δημαρχίας Θεόδωρου Ρετσίνα. Έχει φιλοξενήσει παραστάσεις των σημαντικότερων Ελλήνων σκηνοθετών, όπως είναι ο Δημήτρης Ροντήρης, ο Κάρολος Κούν, ο Αλέξης Σολωμός, ο Γιώργος Σεβαστίκογλου, ο Σπύρος Ευαγγελάτος και πάρα πολλοί άλλοι. Να σημειώσουμε ότι το θέατρο κτηριακά πραγματικά είναι τόσο εντυπωσιακό, που δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα με τις αίθουσες και τους διάκοσμους των πιο φινετσάτων γαλλικών θεάτρων. Η αίθουσα έχει 600 θέσεις, η κεντρική σκηνή μαζί με τα 23 επιβλητικά θεωρία του και όλοι οι παράπλευροι χώροι οι οποίοι θα αξιοποιηθούν καλλιτεχνικά αποτελούν ένα από τα ελάχιστα δείγματα της εποχής μπαρόκ στην Ευρώπη. Για την πρώτη θεατρική περίοδο της επαναλειτουργίας του και εκτός της μεγάλης βραδιάς των εγγενείων στις 22 Οκτωβρίου, την οποία καλλιτεχνικά είχε αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός, θυμίζοντας την ιστορία του θεάτρου, ο καλλιτεχνικός διευθυντής Τάκης Τζαμαριάς είχε ετοιμάσει ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα που απευθύνεται στον σύγχρονο θεατή με παραστάσεις από το διεθνές και ελληνικό δραματολόγιο με συναυλίες, εκθέσεις, διαδραστικό θέατρο, ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, αναλόγια, αναγνώσεις και άλλα πολλά. Είναι σημαντικό λοιπόν που επαναλειτουργεί το θέατρο. Περιμένουμε και εμείς να δούμε τα εγγένειά του έπειτα από 10 χρόνια που δεν λειτουργούσε, καθώς είπαμε έπρεπε να γίνει η ανακαίνιση. Είναι εντυπωσιακό το πώς έχει γίνει, πραγματικά επιβλητικό και να συγχαρούμε τους ανθρώπους που έχουν συμβάλει για να γίνει έτσι, να αλλάξει με αυτόν τον τρόπο η εικόνα του θεάτρου.
Για Παρασκευή έτσι είναι οι ειδήσεις λίγο πιο ήρεμες σήμερα. Λοιπόν, διάβασα το πρωί ότι στο Reuters δημοσιεύτηκε μια είδηση ότι οι ξένοι επενδυτές έχουν αρχίσει να ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για τις ελληνικές μετοχές. Αναφέρει λοιπόν το δημοσίευμα του Reuters ότι η Ελλάδα προσελκύει και πάλι ξένους επενδυτές, οι οποίοι αναμένουν μεγαλύτερη άνοδο του χρηματιστηρίου και ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, σύμφωνα με όσα αναφέρει το πρακτορείο, είναι αυξημένος κατά 24% από την αρχή του 2013, περισσότερο από ότι ο δείκτης DAX του Γερμανικού Χρηματιστηρίου, ο οποίος είναι αυξημένος κατά 15% και περισσότερο από ότι ο Πανευρωπαϊκός Δείκτης Μετοχών FTS Eurofist 300, ο οποίος έχει αυξηθεί κατά 11%. Επισημαίνεται λοιπόν στο δημοσίευμα ότι οι συναλλαγές των ξένων επενδυτών στο ελληνικό χρηματιστήριο εκτινάχθηκαν στο 50% του συνολικού τζίρου, λίγο παραπάνω από το 20% που ήταν το 2012, στο ζενίθ της ελληνικής κρίσης χρέους. Είναι μια είδηση η οποία μπορούμε να πούμε ότι είναι καλή, καθώς αν επιστρέφει το ενδιαφέρον των επενδυτών, εμάς μας κάνει πολύ καλό αυτό. Η Ελλάδα, έχουμε πει ότι θα προσπαθήσει έτσι κι αλλιώς να βγει στις αγορές από το 2014, προκειμένου να καταφέρει να δανειστεί, και ελπίζουμε να τα καταφέρει. Αν και τα δημοσιεύματα είναι έτσι καλά και αν βγουν αληθινά, είναι σημαντικό. Λοιπόν, και να κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή με κάτι, όπως σας είπαμε πριν, για το περιβάλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον. Και διαβάζω τώρα μια είδηση εδώ στην Deutsche Welle, ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος εκπέμπει σως για τη ρύπανση του αέρα. Σύμφωνα με έρευνα, το 90% των κατοίκων ευρωπαϊκών πόλεων είναι εκτεθειμένο σε αιωρούμενα σωματίδια. Παραμένει λοιπόν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα η ρύπανση της ατμόσφαιρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως αν προσμετρηθούν και οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, όπως επισημαίνει ο κύριος Χίλγκενμπεργκ από τον Γερμανικό Σύνδεσμο Περιβάλλοντος και Προστασίας της Φύσης, ο οποίος αναφέρει ότι το αέριο αυτό, το διοξίδιο του άνθρακα δηλαδή, συνιστά το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα παγκοσμίως. Η νέα έρευνα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος καταδεικνύει ότι η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στην Ευρώπη παραμένει άκρως ανησυχητική. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 90% των κατοίκων των ευρωπαϊκών πόλεων είναι εκτεθειμένο σε ποσότητα ρήπων που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, είδηση που δημοσιεύτηκε και χθες στο Zoogle.gr, χαρακτηρίζει επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία. Όπως εξηγεί ο κύριος Χίλγκενμπεργκ, πρόκειται για αέρια όπως το διοξείδιο του άνθρακα, του αζότου και τα αιωρούμενα σωματίδια. Εν τούτης, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετά για να καθαρίσει ο αέρας, όπως επισημαίνεται στην έκθεση. Οι εκπομπές συγκεκριμένων αιωρούμενων σωματιδίων έχουν μειωθεί σε όλη την Ευρώπη κατά 15%. Το πρόβλημα όμως της ρύπανσης πραγματικά παραμένει. Απλά δεν τη βλέπουμε, σημειώνει ο ειδικός. Μπορεί εντωμεταξύ τα νέα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα να είναι εφοδιασμένα με λίτρα σωματιδίων και το μεγαλύτερο μέρος τους να μην εκπέμπεται πλέον στην ατμόσφαιρα, ωστόσο ορισμένα μικροσκοπικά σωματίδια εξακολουθούν να μολύνουν την ατμόσφαιρα. Τα σωματίδια αυτά διεισδύουν μέσω του αίματος στον εγκέφαλο και μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες, όπως δήλωσε ο κύριος Μπαλσμάγερ από την οικολογική λέσχη αυτοκινήτου της Γερμανίας. Μαζί με το Γερμανικό Σύνδεσμο Περιβάλλοντος και Προστασίας της Φύσης, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές οργανώσεις, η Λέσχη προσπαθεί να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα. Γι' αυτό το σκοπό δημιούργησαν ένα project, το Clean Air. Θέλουμε, για παράδειγμα, να συμβάλλουμε ώστε οι κάτοικοι των πόλεων να χρησιμοποιούν και πάλι τα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς και τα ποδήλατα, δηλώνει ο κύριος Μπαλσμάγερ, επιρρύπτοντας μερίδιο ευθύνης και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μέτρα που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα δεν επαρκούν. Χρειαζόμαστε καλύτερες οδηγίες, τονίζει, ρίχνοντας τον μπαλάκι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να έχει μειωθεί κατά 15% να έχουν μειωθεί κατά 15% οι εκπομπές ρήπων, ωστόσο πραγματικά η μόλυνση παραμένει και κάτι πρέπει να γίνει με αυτό. Ευρωπαϊκές ευθύνες βλέπει από την πλευρά του και ο κύριος Χίλγκενμπεργκ, αλλά όχι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως λέει.
Οι οδηγίες που αποφασίζονται είναι καλές. Δεν εφαρμόζονται όμως σωστά από τις χώρες μέλη. Ρίχνει λοιπόν τις ευθύνες του στην κάθε χώρα ξεχωριστά. Επισημαίνει ότι κάθε χώρα αντιμετωπίζει τα δικά της ιδιαίτερα προβλήματα. Στην Πολωνία ο αέρας μολύνεται από τη βιομηχανία άνθρακα, στη Δανία οι άνθρωποι καίνε ξύλα για θέρμανση, αυξάνοντας τους ρήπους, ενώ στη Γερμανία το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στις συγκοινωνίες. Πραγματικά ελπίζουμε τα μέτρα που θα ληφθούν τόσο σε όλες τις χώρες, όσο και κάθε χώρα ξεχωριστά για το τι θα κάνει, να έχουν κάποιο αποτέλεσμα, ώστε αυτή η μείωση που είναι στο 15% να γίνει μεγαλύτερη, να πέσει δηλαδή. Να μειωθούν οι εκπομπές ρήπων πραγματικά και είναι σημαντικό να σταματήσουμε να κακοποιούμε το περιβάλλον γιατί μέσα σε αυτό ζούμε. Με αυτές λοιπόν τις ειδήσεις ο τρελός κόσμος έφτασε και σήμερα στο τέλος του. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Νίκο το Σακά και τον Ανέστη τον Κόνιαλη οι οποίοι είναι εδώ κάθε μέρα φύλακες, κρατάνε γερά και βοηθάνε να παρουσιάζουμε όλα τα θέματα εμείς εδώ στην εκπομπή. Να στείλω και πάλι τις ευχές μου στον Κώστα τον Πετινάκη για την οικογένειά του, να είναι πάντα καλά όλοι. Εμείς θα είμαστε εδώ πάλι τη Δευτέρα, 11 με 12. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.